Ήρθαμε ως εκπρόσωποι του χωριού μετά από έτοιμά μας, δηλαδή συζητήθηκε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της μετεγκατάστασης του χωριού. Ήδη το Τρυπόταμο με την αναγκαστική απολωτρίωση έχει τελειώσει. Το μόνο που μένει είναι πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι φεύγοντας από το χωριό τους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι κτηματίες, είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι και πρέπει να είναι στο χώρο τους εκεί που έχουν τα ζωντανά τους, έχουν τις περιουσίες τους, να μπορούν να ασχοληθούν παραγωγικά δηλαδή. Αλλά και εκτός από αυτό, το χωριό ομόφωνα έχει αποφασίσει και ζητάει αυτή τη μετεγκατάσταση, γιατί θέλει να στεγάσει τις μνήμες, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, να τα στεγάσει σε ένα καινούριο χώρο, αφού έτσι δεν και αλλιώς δεν μπορεί σε αυτόν, γιατί αναγκαστικά γίνεται η απολωτρίωση, δεν γίνεται δηλαδή με θέληση του χωριού, αναγκαστικά, και επειδή υπάρχει κάρβουνο κάτω από αυτό, έγινε η αναγκαστική απολωτρίωση. Αυτό ζητάμε σήμερα από την περιφέρεια και είδαμε πραγματικά και ευχαριστούμε ότι όλοι ομόφωνοι και όλες οι παρατάξεις ομόφωνα ενέκριναν ένα ψήφισμα και σε αυτό συμφωνούμε με την προϋπόθεση ότι θα βοηθήσει η περιφέρεια για να μην φύγει κανένας από το χωριό πριν διευθετηθεί το θέμα της μετεγκατάστασης. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό συζητήσαμε και γι' αυτό ήρθαμε εδώ και ευχόμεθα μακάρι να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Γιατί θα υπάρχουν, αν τυχόν δεν γίνει τίποτα από αυτά, θα υπάρχουν δυναμικές κινητοποιήσεις και αυτές δεν θα είναι καλές ούτε για τη ΔΕΗ, αλλά ούτε και για τον πολιτικό κόσμο, δηλαδή, που δεν δίνει λύσεις σε αυτό το θέμα. Ναι, βέβαια. Ζητάμε σε ένα χώρο που έχουμε προτείνει και είναι δίπλα στο χωριό μας, είναι της περιφέρειας μας, της κοινότητος δηλαδή αυτός ο χώρος, μπορεί να φαίνεται ότι είναι δασικό κομμάτι, ήταν πρώτα αγροτικό, τώρα είναι δασικό, χαρακτηρίζεται από το δασαρχείο, αλλά είναι ένα κομμάτι που είναι το Τρυποτάμο. Και δεν υπάρχουν και άλλες περιοχές δηλαδή που να μπορούσαμε να μετεγκατασταθούμε εκτός από αυτή. Και για αυτή τη συγκεκριμένη παλεύουμε και αυτή τη συγκεκριμένη θέλουμε να μας δοθεί για αυτό το σκοπό. Είναι λοιπόν το πέμπτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την μετεγκατάσταση του οικισμού του Τρυποτάμου Δήμου Μεγαλόπολης μετά την απαλωτρίαση από τη ΔΕΗ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, προηγουμένως αναφέρθηκα στα θετικά και τα αρνητικά της παρουσίας της ΔΕΗ στην περιοχή της Μεγαλόπολης και εδώ σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι από τα αρνητικά. Είπα προηγουμένως ότι αρκετοί οικισμοί έχουν μετεγκατασταθεί, αρκετές αγροτικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Το επόμενο θύμα λοιπόν αυτής της ιστορίας είναι ο οικισμός Τρυπόταμος Μεγαλόπολης. Αυτός ο οικισμός είναι πολύ κοντά στη ΔΕΗ και όπως γνωρίζουμε εξαιτίας της έλλειψης λιγνίτης που υπάρχει έχει προχωρήσει η ΔΕΗ στην απολωτρίωση εδαφών του Τρυποτάμου. Έχει φτάσει ακριβώς τώρα στα σύνορα του οικισμού με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν κάποιες οικίες, ήδη το νεκροταφείο, από ό,τι ξέρω, μεταφέρθηκε του Τρυποτάμου. Σύμφωνα με τη διάταξη 42-73 του 2014, η πολιτεία έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει εδαφική έκταση για τη μετεγκατάσταση των οικισμών που απολωτριώνονται όταν πρόκειται για την ηλεκτρική ενέργεια, για το αγαθό ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι είχαν επιλέξει τρεις περιοχές κοντά στο χωριό τους για να μην καθεί η ιστορία ενός χωριού και είναι από αυτές τις τρεις περιοχές επιλέγει η μία η οποία είναι 278 στρέμματα. Δυστυχώς όμως αυτή η έκταση από δασαρχείο χαρακτηρίστηκε ως δασική, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην τους δίνουν το δικαίωμα να γίνει μετεγκατάσταση του οικισμού στον χώρο αυτό. Μάλιστα βρέθηκα εκεί στις 26 Ιουλίου που ήταν και το πανηγύρι του χωριού και αισθάνθηκα και εγώ πραγματικά συγκίνηση όταν είδα για τελευταία φορά να γίνεται το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού, όταν είδα η ιστορία του χωριού να κόπτεται ξαφνικά και δεν υπάρχει προοπτική αυτή τη στιγμή, διότι δεν τους δίνει το δικαίωμα να πάνε όλοι μαζί. Ας έχουμε λοιπόν εμείς οι περιφερειακοί σύμβουλοι εδώ στη θέση αυτών των ανθρώπων που βλέπουν το χωριό τους να τελειώνει, να σβήνει, βλέπουν την ιστορία του χωριού τους να διακόπτεται ξαφνικά. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι τι ζητούν. Ζητούν με μια τροπολογία στην Βουλή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος να αλλάξει ο χαρακτηρισμός αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης ώστε να μπορέσουν να πάνε όλοι πάλι μαζί. Να συνεχίσει το χωριό Τρυπόταμος να υπάρχει. Να συνεχίσει η ιστορία του χωριού να υπάρχει.
Γι' αυτό λοιπόν το φέρατε σήμερα εδώ, να πάρουμε όλοι μαζί ένα, να κάνουμε ένα ψήφισμα, ώστε να γίνει τροπολογία από το Υπουργό Περιβάλλοντος στη Βουλή των Ελλήνων, για να δώσει το δικαίωμα στην έκταση αυτή να μετεκατασταθεί το χωριό Τρυποταμός. Ονομάζομαι Δάρας Ηλίας, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Τρυποταμιτών. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τον επεγμό των αρμοδίων της ΔΕΗ. Για 30 περίπου χρόνια μας εμπέζουν και εμάς τους κατοίκους και όλους τους φορείς, δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Ότι άλλοτε χρειάζονται να παλωτριωθεί άμεσα το τρυπότομο. Άλλοτε δεν μας χρειάζεται τώρα. Με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο να μιλούν και για αγορά του χώρου λόγω του βιαστικού του επίγοντος της κατάστασης. Ορίζει ο ίδιος ο νόμος ότι η μεταφορά των χωριών αυτών γίνεται για δημόσια ωφέλεια. Συνεπώς, μας έλυσε τα χέρια ο νόμος και μπορεί η κυβέρνηση θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου και χωρίς τροπολογία. Αλλά επειδή όμως θα προσκλούσει σε υπηρεσιακούς παράγοντες ενδεχομένως κτλ. Απόφαση Δασάρχη. Ναι, το ξέρω, αλλά ο κύριος Δασάρχης, να σας πω κάτι, εγώ έρχομαι και στη θέση του. Επειδή θα είναι δύσκολο να το πάρει επάνω του, από το ίδιο το Υπουργείο μας προτείνανε ότι η καλύτερη λύση είναι η τροπολογία. Εάν κύριε Περιφερειάρχα μπορείτε να το προσκλήσετε αλλιώς, ακόμα καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η τροπολογία είναι πρόταση του ίδιου του Υπουργείου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες εμπλοκές με περιστατικούς παράγοντες κυρίως και όχι μόνο με τον κύριο Δασάκη. Επομένως, η παράκτησή μας είναι στην απόφασή σας που θα πάρετε να συμφωνήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η μετεκατάσταση του χωριού θα γίνει στη συγκεκριμένη θέση. Όχι επειδή είμαστε κι εμείς απόλυτοι και δεν θέλουμε να πάμε αλλού, αλλά δεν υπάρχει άλλη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισηγηθεί μια τροπολογία που θα δημιουργεί ένα καινούριο νομικό καθεστώς. Γι' αυτό αυτό που είχαμε αποφασίσει το 2013 και το 2014 ήταν να προχωρήσει γρήγορα με εντέλεσθε ο Υπουργός τον Δασάρχη για να αποχαρακτηρίσει την περιοχή. Κοιτάτε να δείτε, συνάδελφοι. Προηγούμενα συζητάγαμε μία ώρα δύο επερωτήσεις. Δέστε στοιχεία για δύο υπερωτήσεις, όπου η μία αφορούσε... Θα σας διακόψω, κύριε συνάδελφε. Ο κανονισμός δεν είναι να σας διακόψω. Στο περιεχόμενο το θέλω να πω, το περιεχόμενο της συζήτησης σας εκτός θέματος και διακόπτεστε. Κλείστε το θέμα. Τόση ώρα που συζητάγαμε εδώ πέρα και ακούσαμε... Καταλάβατε τι είναι... Για φασίλους, κύριε Πατσαρινά. Για κεμπελισμό. Κύριε Πατσαρινό. Σας αφαιρώ το λόγο και το δίνω το λόγο στον εισηγητή σας. Ελάτε κύριε συγκεκριμένο. Τι είναι αυτά τώρα. Παρακαλώ κύριε συνάδελε, αρχίστε. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Όμως είναι παράλογο να μην εισακούγεται η άποψη των κατοίκων που είναι σημαντικότατη όταν ζητάει ναι να φύγουμε για να βοηθήσουμε το έργο της ΔΕΗ αλλά να είμαστε κοντά στα κτήματά μας, κοντά στην περιουσία μας, να μπορούμε να αποδώσουμε και να γίνουμε ένα χωριό ενιαίο όπως είμαστε και σήμερα και να μην υπάρχει διαπαιδισμός. Αυτό δηλαδή είναι το έλαστο που ζητάτε και πρέπει όλοι αυτό το αίτημα να το στηρίξουμε δυναμικά και δυνατά. Αν ήταν βασικές οι εκτάσεις και πρόκειται να διοικηθεί κανένα αερολικό πάρκο ή κανένα γκολφ, θα είχαν γίνει και οι αποχαρακτηρισμοί, θα είχαν δοθεί και οι εκκρίσεις ή δεν θα χρειαζόντουσαν, όπως είναι στο γκολφ που θα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Δεν είναι προαπαιτούμενο, δεν τις είδα τις εκκρίσεις και τους αποχαρακτηρισμούς. Εμείς λέμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει να πέσει στη λούπα με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Αν είναι υπεύθυνο. Άμα ήταν υπεύθυνο ο Τατούλης με δική του απόφαση να το κάνει, θα του λέγαμε κάτω έτσι. Εμείς κατά τη γνώμη μου πρέπει να πούμε ότι πρέπει να γίνει τώρα αυτό. Γιατί. Πρώτον, είναι και από όλες οι μονάδες ΔΕΗ. Είναι στο πακέτο που κουβεντιάζουν τώρα στις Βρυξέλλες. Και ο καπιταλιστικός όμιλος με άλλα κριτήρια θα αντιμετωπίσει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Τι ζητάμε, να εφαρμοστεί ο νόμος. Το μόνο λοιπόν που αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι ξέρουν, γιατί το έχουμε δουλέψει μαζί τους, να το ξέρουν οι άνθρωποι, έχουμε δουλέψει άπειρες ώρες,
Ζητάμε απλά την εφαρμογή του νόμου και για το τριπόταμο, όπως έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Με εντέλεστε, καταλαβαίνετε όλοι, κύριοι συναδελφοί, ότι πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί, να σας πω και το πιο απλό. Η δασική υπηρεσία είναι πολιτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και διοικητικά στην αποκεντρωμένη. Άρα, τι λέμε. Άρα λοιπόν, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος όπως ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν γίνει. Η ΔΕΗ δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση του οικισμού. Η ΔΕΗ, παρά το ότι άλλα ορίζουν οι νόμοι, η νομοθεσία, η αίτηση από τη ΔΕΗ για την αναγκαστική απαλωτρίωση του οικισμού του Τριπόταμου έχει κάνει από τον Νοέμβριο του 2014. Αντί να κουβεντιαστεί σε 2-3 μήνες με όποιες αναγορές ήταν, κουβεντιάστηκε μετά από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2015. Καταλογράφηκε μετά από 6 μήνες η απόφαση. Και αυτή η ΔΕΗ σήμερα που είναι σε αυτή τη θλιβερή οικονομική κατάσταση, με όλα όσα σας είπα προηγούμενα, νομίζω να με διαψεύσουν, να με επιβεβαιώσουν εδώ οι συνάδελφοι από τον Τριπόταμο ότι έχει ακουμπήσει, έχει καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθήκων τουλάχιστον το 60%. Προτείνω λοιπόν με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους εκπροσώπους των παρατάξεων, τον Σύλλογο του Χωριού, τον Πάρεδρο, τον Παπά που βρίσκεται εδώ, γιατί είμαστε όλοι ενωμένοι, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτό το χωριό στα πόδια του. Δεν θα φύγει κανένας, το είπα, το λέω, είναι η απόφαση, η καθολική απόφαση των κατοίκων. Ασφαλώς το πρόβλημα δεν είναι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε πάνω σε αυτό. Καλά κάναμε όμως και τονίσαμε όλα τα υπόλοιπα και τα παραλυπόμενα της ΔΕΗ και με τον τρόπο που πήγε να πάρει το ορυχείο εκεί πέρα, μην τα ξεχνάμε εμείς οι παλιότεροι. Εμείς ανέβουμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα φύγει κανένας κάτοικος πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκχώρησης. Και δεύτερα, περιμένουμε με δική μου πρωτοβουλία την συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, στον οποίο θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι του χωριού για να συνεννοηθούμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Δεν μιλάμε ούτε για τοπολογία, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο διατάφτα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Εγώ θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να πω ότι όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αλληλέγγυο στην προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του χωριού τους, αλλά και τις κοινές αρχές και την κοινή παράδοση ενός σημαντικού χωριού που έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.